Θα περιμένουμε κάτι έτσι, πολύ εντυπωσιακό στη σκηνή από ρούχο, από... Είστε μια pop τραγουδίστρια η οποία ναι. έχει... την έχουμε σταυτίσει με ιδιαίτερες τάσεις. Εγώ έχω ένα τεράστιο βεστιάριο, να ξέρεις, με πάρα πολλά ρούχα. Τα έχω όλο χρονολογικά. Να σου πω, πριν από λίγες μέρες είχες και τα γενέθλιά σου. Ότι είναι από τα ξεχωριστά γενέθλια που έχεις. Ναι, είναι. Νομίζω ότι είναι τα φετινά και είναι τα γενέθλια που όταν έκλεισα τα 33. Γιατί όταν έκλεισα τα 33, ήταν μια περίεργη φάση. Έλεγα γιατί εγώ δεν έχω πάθει ποτέ καμιά κρίση. Όχι, δεν έχω πάθει ποτέ κρίση ηλικίας κτλ. Και έλεγα, εντάξει, τώρα κλείνω τα 33. Τι νιώθω, νιώθω καλά, νιώθω. Και λέω, Έλενα, κλείνεις τα χρόνια του Χριστού. Όχι, το είδα ως πολύ θετικό. Όχι, καθόλου. Το είδα ως πάρα πολύ όμορφο. Την επόμενη, κανόνισα εγώ, πήγα ψώνισα, έκανα έρανα, τα μαγείρεψα όλα μόνη μου. Και είχα 45 άτομα στο σπίτι την επόμενη μέρα. Είναι ίσως τα δύο καλύτερα μου γενέθλια. Για την Τάμπτα που είναι πολύ φίλη μου, την αγαπώ. Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια. Καλή επιτυχία στην Τάμπτα, στην Κύπρο. Θα ξαναπήγαινες Eurovision. Έχω πει ότι θα ξαναπήγαινα αν ήταν η κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο τραγούδι για μένα εκείνη την εποχή. Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά να εκπροσωπήσω τη χώρα μου για άλλη μια φορά.